Συντράζω καταρχήν συγχαρητήρια στον Κεραυνό για την νίκη που πέτυχε και να δώσω και επίσης τα συγχαρητήρια στους παίχτες μου οι οποίοι πάλεψαν το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Διεκδικήσαμε την νίκη. Σίγουρα το παιχνίδι όπως κρίθηκε μπορούσε να το κερδίσουν και οι δύο ομάδες. Ο Κεραυνός φάνηκε περισσότερο τυχερό στο τέλος και το κέρδισε. Η ομάδα μας δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, μπήκαμε νορθρά. Δώσαμε την ευκαιρία στον Κεραυνό στο πρώτο δεκάλεπτο να ξεβγεί 13 πόντους και είχαν και ευστοχία από τα 6.75. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Και δεύτερο ημίχρονο πάλι το ίδιο σκηνικό, μπήκαμε νορθρά και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να ξεφύγει 10 πόντους, αλλά πιστεύω στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν πραγματικό ντέρπι και κρίθηκε όπως είπαμε στην τελευταία φάση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα μας συνεχίζει. Έχουμε δύο προσθήκες στην ομάδα και ελπίζω να μας βοηθήσουν στη συνέχεια έτσι ώστε να κατακτήσουμε κάποιες νίκες που θα μας οδηγήσουν στην τετράδα, γιατί αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου για την νίκη, αλλά ταυτόχρονα να συγχαρώ και την ομάδα του Παραλιμνίου και τον φίλο μου τον Νικόλα, πραγματικά για το πάρα πολύ καλό παιχνίδι που έχουν κάνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του ότι όπως πήγαινε το παιχνίδι σε μία φάση, σε ένα σουτ θα το κέρδιζε ο πιο τυχερός. Σε γενικές γραμμές δεν θα πω ότι ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι. Είχαμε έτσι ένα ελαφρύ προβάδισμα σχεδόν καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όμως το Παραλίμνη το τέταρτο δεκάλεπτο έβγαλε μια πολύ δυνατή αντίδραση. Έδειξε ότι ήθελε την νίκη πραγματικά όσο τη θέλαμε κι εμείς. Και το παιχνίδι παίχτηκε, όπως έχω πει, στο ένα σουτ. Εντάξει, όσον αφορά την ομάδα μου, δεν θέλω να βρίσκω καθόλου δικαιολογίες, αλλά τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα να αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Διάφορες συγκυρίες έχουν φέρει την ομάδα εδώ και 6 εβδομάδες να προπονιέται με 6-7 παίχτες. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει μια ομάδα με αυτά τα δεδομένα. Μας έχουν χτυπήσει πολλές ατυχίες αυτή την περίοδο. Αλλά έχουμε δώσει μια υπόσχεση μέσα με τα παιδιά ότι αυτοί που είμαστε αυτή τη στιγμή θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας μέσα από την καθημερινότητα και από τα παιχνίδια, ούτως ώστε να κρατήσουμε την ομάδα στις ψηλές θέσεις για να διεκδικήσουμε στο τέλος το πρωτάθλημα, όπου είναι και ο στόχος μας. Σιγά σιγά θα επιστρέψουν και ο Αμπουγκάρ και ο Σάιμον, δύο πολύ κομβικοί παίχτες για εμάς. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ αισιοδοξός ότι η ομάδα θα ξαναέβρει τη χαμένη της έγκλη και θα είναι αυτή που πρέπει. Κλείνοντας, θέλω, αν και δεν μου αρέσει να στέγω σε παίχτες, ζήτησα από τον Γιώργο να έρθει στη συνέντευξη τύπου, γιατί πραγματικά είναι ένας καλαθοσφαιριστής, ο οποίος τον θεωρώ ένα από τους πιο σημαντικούς παίχτες της ομάδας, στο ότι η ομάδα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο κατάφερε να μείνει ενωμένη και ενώ είναι ένας παίχτης που αγωνίζεται πίσω από τον ίσως τον καλύτερο ξένο, ένα από τους καλύτερους του προαθλήματος, τον Αμπουγκάρ, και πολλές φορές ο χρόνος του ίσως να τον αδηγεί, πραγματικά όποτε χρειάστηκε να βγει να κάνει το βήμα παραπάνω μας έβγαλε πάντα ασπροπρόσωπους και ήθελα να του το δώσω αυτόν. Είναι ένας παίχτης που δεν του αρέσει να τα λέω μπροστά του, αλλά αυτόν του ανήκει. Ξανά συγχαρητήρια στον Παραλίμνη και συνεχίζουμε. Καλησπέρα για εμένα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε τηλεοπτικά. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Πάνω απ' όλα υγεία. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τους δύο προπονητές για το πώς πήγε το παιχνίδι. Νομίζω ότι και οι δύο μας μπορούσαν να κερδίσουν το παιχνίδι στο τέλος. Δυστυχώς εμείς πάλι είχαμε την τελευταία ευκαιρία στο τέλος, δεν τα καταφέραμε. Νομίζω ότι κρατούμε ότι είμαστε ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα με τις δύο αλλαγές. Είμαστε μαζί δύο εβδομάδες. Προσπαθούμε να βάλουμε νέα πράγματα στο παιχνίδι μας. Νομίζω ότι η ομάδα αυτή έχει πολλές δυνατότητες και νομίζω ότι αδικείται από την βαθμολογητή θέση. Δυστυχώς, εύχομαι
Συγγνώμη. Εύχομαι να είναι το τελευταίο παιχνίδι Σταυρόπουλου και να πάμε στο παραλίμνη εκεί που θα μυρίζει έδρα και θα είναι δύσκολο για κάθε αντίπαλο να παίζει εναντίον μας. Απλά κλείνοντας να κάνω ιδιαίτερη μνήμα για τους Κύπριους παίχτες του Κεραυνού. Εγώ θα πω ότι όσα μόνο ο Μιχαήλ είναι το κομβικό σημείο για την ομάδα, δεν θα πούμε για την αξία του Αμπουκάρ, αλλά θεωρώ ότι ο Σάιμον Μιχαήλ δίνει πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Κεραυνού. Η δεύτερη μνήμα σήμερα νομίζω ότι ο Γιώργος Θεοχαρίδης έκανε από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του. Και να συγχαρούμε τον Κεραυνό για την νίκη του. Εμείς βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα πάμε στη Λεμεσό για την νίκη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Εντάξει, για το παιχνίδι πρέπει να συγχαρούμε την Ένωση για το συγκλονιστικό παιχνίδι που προσφέραμε έστω στους λιγοστούς οπαδούς. Όσον αφορά την ομάδα μου, εντάξει, περνούμε μια δύσκολη περίοδο. Κυρίως δουλεύουμε στο θέμα της ψυχολογίας, γιατί κάποια προβλήματα, κάποια κακά αποτελέσματα, κάποιες κακές εμφανίσεις έφεραν έτσι μια αναστάτωση, όπως είναι φυσιολογικό, σε κάποια μεγάλη ομάδα που θέλει να προαγωνιστεί. Είμαστε εμείς που είμαστε τώρα στην ομάδα, περιμένουμε τους τραυματίες πίσω. Οφείλουμε να δίνουμε το 100% όποτε και όταν μας ζητήσουν και να μαζί με την επιστροφή να φορτσάρουμε, ελπίζω, πιο δυνατή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που είναι ο πρώτος μας στόχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε εμείς τους δύο προπονητές. Ουσιαστικά, προπονητές και παίχτες είπαν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ιδιαίτερη μνήμα έκανε Χριστόφορος Λιμπαδιώτης για τον Γιώργο Θεοχαρίδη, ο οποίος ήταν όντως εξαιρετικός σήμερα.